Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή του All About Aris. Εδώ είμαστε στο Λίμπερο στους 107 και 4 και σήμερα στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη 15 του Νοέμβρη, μέχρι και τις 7 θα πάμε μαζί, την καθημερινή σας ενημέρωση δηλαδή, για το επόμενο περίπου 2 ώρο εδώ στον Λίμπερο, με Χρήστο Κιώση σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου. Η επικοινωνία μας, να σας τη θυμίσω, γίνεται μέσω μηνυμάτων FM, κενό, γράφετε αυτό που θέλετε και συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526, την ώρα που βλέπουμε εδώ στις οθόνες των τηλεοράσεων στο στούντιο απίστευτες εικόνες από την κακοκαιρία στην Αττική, με 14 ήδη νεκρούς διαβάζουμε εδώ σε ένα τηλεοπτικό κανάλι. Απίστευτα πράγματα για τα ελληνικά δεδομένα είναι αυτά. Δηλαδή, εντάξει, λες και υπήρξε τσουνάμι με μια βροχή, έτσι. Τώρα πώς μαζεύτηκε όλο αυτό το νερό δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Δηλαδή είμαι βέβαιος ότι τις επόμενες μέρες θα μάθουμε ότι κάποιος πανέξυπνος μπάζωσε κανένα ρέμα, κάποιος άλλος έκτισε εκεί, κάποιος έκοψε κανένα δέντρο. Αλλά 14 άνθρωποι δηλαδή νεκροί και εικόνες που βλέπαμε. Πού είχε τσουνάμι, στις Φιλιππίνες και στην Ινδονησία και δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Δεν είναι δυνατόν από μια βροχή να έχει προκύψει όλο αυτό το νερό. Και χωρίς να υπάρχει κάποιο ποτάμι εκεί πέρα, έτσι, κάτι τέτοιο, δηλαδή να πεις ότι περχύλισε κάποιο ποτάμι ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, εντάξει, αυτοκίνητα αναποδοκυρισμένα που τα παίρνουν τα ρέματα. Απίστευτα πράγματα, απίστευτες εικόνες. Δηλαδή, και δυστυχώς και 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 2017 από την κακοκαιρία. Δηλαδή, τι να πω, δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Και πού, στην πρωτεύουσα, Στη Βυτική Αττική, στη Μάνδρα, από ό,τι διαβάζω. Με την καταιγίδα που ξέσπασε από τα ξημερώματα στη Βυτική Αττική. Η πυροσβεστική έχει ήδη ανασύρει, λέει, 11 νεκρούς στη Μάνδρα. Το ελικονικό εντόπισε ακόμη 2 στο λιμάνι της Ελευσίνας και στη θαλάσσια περιοχή εκεί. Και υπάρχει και μία διασωληνωμένη από ό,τι διαβάζω, ενώ υπάρχει και ένας αγνοούμενος και γίνεται επιχείρηση να τον... Ο Σκάι τώρα δίνει 14 νεκρούς. Ότι είναι 14 νεκροί από την κακοκαιρία. Και βλέπουμε και τις εικόνες, αυτά τα αυτοκίνητα, απίστευτες εικόνες για τα δεδομένα μιας πόλης και όλα αυτά να έχουν προκληθεί από μια όντως πολύ δυνατή βροχόπτωση που υπήρξε τα ξημερώματα. Απίστευτα πράγματα. Όταν όμως δεν έχεις τις κατάλληλες υποδομές, δυστυχώς φτάνουμε στην Ελλάδα να θρυνούμε θύματα ακόμα και από βροχές. Τέλος πάντων, πρέπει να ξεκινήσουμε εμείς. Φυσικά, αν προκύπτει οτιδήποτε, θα σε ενημερώνουμε μέσα από τη συχνότητα του Λίμπερο, για να έχετε γνώση των θεμάτων και των ζητημάτων από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Θα πάμε κανονικά στο διωράκι μας που είπε και ο Άλεξ, με θέμα τον Άρη βεβαίως, με θέμα και το χθεσινό παιχνίδι της ομάδας μπάσκετ, την συνέχεια της ομάδας μπάσκετ. Σχολιάσουμε και τη νέα φωτογραφία από τον κύριο Κολοβέτσιο, που σε αντίθεση με τις προηγούμενες που δεν έτυχαν σχολιασμό από εμάς, γιατί δεν είχαν κάτι νέο να προσδώσουν, όταν μέσα στη φωτογραφία είναι και ο Γιαννάκης, υπάρχει θέμα. Και βεβαίως θα σας πούμε και πού ακριβώς βρίσκεται αυτό το θέμα, αυτό το όλο ζήτημα με την χορηγία των Τούρκων στην ΚΑΕ Άρης. Θα μιλήσουμε βέβαια για ποδόσφαιρο, έχουμε ετοιμάσει ένα θεματάκι σε σχέση με έναν οπαδό του Άρη, τον Γιώργο, φαντάζομαι τον βλέπετε, τον είδατε όλοι στο Κλεάνης Βικελίδης, στις φωτογραφίες του που χρειάζεται βοήθεια και τη συνδρομή όλων μας. Πρόσφατα υπάρχει η ευαισθητοποίηση και από την πλευρά του Charity Idols, το site με το οποίο συνεργάζεται ο Λαμπαοτάρης, και έχετε δει αναδιαστήματα, πέρα ότι έχουμε και τον μπανεράκι τους για να μπαίνετε να βλέπετε την προσπάθεια των παιδιών. Αναδιαστήματα δημοσιεύουμε και όλα όσα προσπαθούν να σας μεταφέρουν, και όλες τις φανέλες ή τα είδη τα αθλητικά που βγάζουν σε πληστηριασμό για να βοηθήσουν συνανθρώπους μας. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό μετά από την κίνηση του Μπάμπη του Παυλίδη να δώσει μια φανέλα του Άρη, τη φανέλα του αγώνα την οποία έβγαλε στην αρχή, την πέταξε αλλά την πήρε πίσω γιατί αποκτάει μεγαλύτερη αξία, γιατί τα χρήματα θα πάνε για καλό σκοπό. Θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα. Θα μιλήσουμε και για το ποδόσφαιρο βέβαια, για το παιχνίδι που έρχεται με τον Εργοτέλη. Αν δεν κάνω λάθος, Άλεξ, έχουμε και από εκεί κάτι ετοιμάσει, αν όλα πάνε καλά, για το παιχνίδι αυτό. Γενικότερα, με ό,τι απασχολεί τον Αριανό,
είτε σε αγωνιστικό είτε σε εξωαγωνιστικό επίπεδο. Να σας πω ότι για τους διαιτητές που ορίστηκαν σήμερα, ο Γιώργος Λάμπρου από την Εύβοια είναι αυτός που θα σφυρίξει το παιχνίδι του Άρη με τον Εργοτέλη. Εύβοια. Στην την Κυριακή στο Παγκρίτιο, με βοηθούς τον Ζησιμόπουλο από τον Πειραιά και τον Πριονά από την Εύβοια επίσης, από την Εύβοια ο δεύτερος Πειραιώτης τον Εργοτέλη με Βρέντζο ιδιοκτήτη πρώην. Εντάξει, δεν είναι ο Βρέντζος τώρα. Τέταρτος διαιτητής ο Πέτρος Τσαγκαράκης από τα Χανιά. Ενώ στο άλλο. Γιος του Τσαγκαράκη του παλιού. Μάλλον. Μας είχε κάνει και τις φαγές αυτός, ο μπαμπάς. Ενώ στο άλλο παιχνίδι, το σημαντικό της αγωνιστικής που γίνεται το Σάββατο στα Τρίκαλα, το Τρίκαλα Off, θα το σφυρίξει ο κύριος Γκάμαρης. Όπα. Από την Αθήνα. Αριανάκι είναι αυτό, Γκάμαρης αυτός. Με Πρέντζα από Δυτική Αττική και Παπαδημητρίου βοήθους. Αυτή είναι. Πες, Παναχαϊκή Κισαμικό σφυρίζει ο Πουλιμάς από την Κέρκυρα. Το Μάτσα Έκαρα Ισκάκης Πάρτη ο Παπαδόπουλος από την Αχαΐα. Το Καλυθέα Δόξα Δράμας ο Κορδολέμης. Οπα, πού είναι αυτός. Την Ανατολική Αττική. Οπα. Το Απόλλων Λάρισας Πανσεραϊκός ο Μιχαηλίδης από τη Βιωτία. Το Απόλλων Πόντου Αναγέννηση Καρδίτσας ο Βρέσκας από την Ημαθία. Και ο το... Βρέσκας που ήτανε. Κάπου ήταν πρόσφατα ο Βρέσκας. Σε ένα μάτς και είχε διάφορα. Και το Ιγυνιακός Πανεγιάλιος ο Κούλας από τη Λέσβο. Βρέσκας. Θύμησε μου, ρε φίλε, που ήταν ο Βρέσκας. Σε παιχνίδι του Άρη. Αυτός είχε θέματα γενικά και παλιότερα. Ναι. Ο Βρέσκας από την Ημαθία. Δεν ήταν ο Καραντώνης από την Ημαθία. Βρέσκας. Κάτι μου θυμίζει για πρόσφατα ο Βρέσκας. Θα το βρω και θα σας το πω. Νομίζω, μήπως ήταν σε παιχνίδι του Ηρακλή. Νομίζω ήταν στο Καρδία Ηρακλής. Ναι. Χριστοκιώση. Βρέσκας. Θα το βρω τώρα σε λίγο. Η ομάδα επέστρεψε σήμερα όσον αφορά το ποδόσφαιρο στις προπονήσεις. Είχε ρεπό χθες, θυμίζω. Με κάποια προβληματάκια να έχει να αντιμετωπίσει ο προπονητής εν ώψη της αναμέτρησης με τον Εργοτέλη. Είδε από τη μία βέβαια ο προπονητής του Άρη Κάσο και Τσουμάνι να ενσωματώνονται στο πρόγραμμα με την υπόλοιπη ομάδα και να είναι διαθέσιμοι για το μάτς της Κυριακής. Αλλά δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα τρεις ποδοσφαιριστές. Ο ένας ήταν ο Μπούρμπος και ο δεύτερος ο Διαμαντόπουλος και ο τρίτος ο Αναγνωστόπουλος που έχει ενοχλήσεις στη μέση. Από αυτές τις περιπτώσεις, τις τρεις, νομίζω ότι η πιο σοβαρή και εγκυμονή κίνδυνο απουσίας του από το μάτς της Κυριακής είναι του Χρήστου Μπούρμπου, ο οποίος έχει ενοχλήσει το γόνατο και ενδεχομένως να υποβληθεί και σε εξετάσεις. Έτσι όπως είναι σήμερα η κατάσταση, είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το μάτς της Κυριακής, ή ακόμη και αν είναι στην αποστολή δεν θα είναι στο αρχικό σχήμα από ό,τι φαίνεται. Για τους υπόλοιπους θα φανεί αύριο, αλλά δεν πρέπει να είναι κάτι το σοβαρό. Ακόμη ήταν η πρώτη προπόνηση μετά το ρεπό, αλλά λογικά από αύριο και την Παρασκευή θα αρχίσουμε να έχουμε μια εικόνα για το τι έχει στο μυαλό του ο προπονητής του Άρη, ο οποίος με την ευκαιρία του ρεπό βέβαια έκανε και το σκάουτινγκ του Εργοτέλη, παρακολουθώντας ενδελεχώς και το μάτς με την Παναχαϊκή, πήρε τις πληροφορίες του και ετοιμάζεται πώς να αντιμετωπίσει την κριτική ομάδα στο παιχνίδι της Κυριακής, με τον Άρη να γνωρίζει φυσικά εννοείται και το αποτέλεσμα του Σαββάτου στο άλλο σημαντικό μάτς, το Τρίκαλα Όφι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι που μπορούμε νομίζω να τονίσουμε όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Η ομάδα με καλή ψυχολογία, με το 3-3, προετοιμάζεται για το μάτς της Κυριακής, έχοντας φυσικά στόχο να κάνει 4 στις νίκες της και να προετοιμαστεί μετά για 3 συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια, 2 για το πρωτάθλημα και 1 για το κύπελο. Και αναφέρομαι φυσικά στα παιχνίδια με Παναχαϊκή, με Παζιάννινα και με Κισαμικό. Μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας, 8 ημερών για την ακρίβεια, ο Άρης θα δώσει 3 παιχνίδια στο γήπεδο του και αντιλαμβάνεστε ότι μια ενδεχόμενη επιτυχία την Κυριακή στην Κρήτη και ένα ακόμη διπλό και μια 4η συνεχόμενη νίκη θα καλυτερεύσει ακόμη περισσότερο το κλίμα στην ομάδα, την ψυχολογία της και στον κόσμο που λογικά θα είναι και ακόμη περισσότερος στα παιχνίδια που ακολουθούν για να βοηθήσει
την ομάδα, όχι μόνο στο αγωνιστικό, αλλά και στο οικονομικό. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τα ζητήματα που αφορούν και την Μπαϊάρης και τον Ερασιτέχνη, ο οποίος βρίσκεται σε μια λίγο περίεργη κατάσταση και σε ένα μήνα που θα μας δείξει πολλά πράγματα και θα καθορίσει και την επόμενη μέρα στον Ερασιτέχνη. Είμαστε στα μέσα του Νοέμβρη, στα μέσα του Δεκέμβρη υπάρχει το δικαστήριο για να για το διορισμό της διοίκησης πρωτοδικείου, επίσημα πλέον μετά από 2 χρόνια. Είναι ένα διάστημα κρίσιμο και επαναλαμβάνω, με τα τωρινά οικονομικά δεδομένα όλα είναι ανοιχτά. Εάν ο Ερασιτέχνης δεν λάβει κάποια βοήθεια στο προσεχές διάστημα, αφήνει όλα τα ενδεχόμενα, το διοικητικό του συμβούλιο, αυτό που είναι τώρα δηλαδή, ανοιχτά για την επόμενη μέρα. Θα το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα, γιατί επαναλαμβάνω, έχει το ενδιαφέρον, το μιλάμε για τον Ερασιτέχνη, μιλάμε για τη μάνα του συλλόγου, μιλάμε για 2.100 αθλητές που γυμνάζονται καθημερινά κάτω από το σήμα του Άρη, δεν μιλάμε για κάτι δηλαδή, μια μελιτέα ποσότητα, για κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και εμείς με τη δέουσα σοβαρότητα. Ήδη από ότι σας έχουμε πει, έχουν ενημερωθεί και οι οργανωμένοι οπαδοί για την κατάσταση που βρίσκεται και είναι και οριακή πλέον στον Ερασιτέχνη, για τις εξελίξεις που αναμένονται τις επόμενες μέρες, και θα εξαρτηθούν πάρα πολλά για το συγκεκριμένο θέμα από τις στάσεις που θα κρατήσει τόσο η ΠΑΕ όσο και η ΚΑΕ απέναντι στον ΑΣ το επόμενο διάστημα. Έτσι όπως είναι σήμερα η κατάσταση, αν διατηρηθεί δηλαδή έτσι όπως έχει, είναι εξαιρετικά πιθανό να πάμε σε άλλη διοίκηση στον Ερασιτέχνη σε ένα μήνα που υπάρχει το δικαστήριο. Το αφήνουμε εδώ και θα το ξαναπιάσουμε όταν υπάρχει κάποια πιο ουσιαστική εξέλιξη. Να σας δώσω και μία ενημέρωση για το, πριν πάμε στο διάλειμμα, για το παιχνίδι που είναι τώρα σε εξέλιξη για τη Volley League των γυναικών. Είναι παιχνίδι που έχει ξεκινήσει εδώ και νομίζω 35 λεπτά στο Ανέστης Πεταλίδης. Ο Άρης προηγείται του Παναξιακού με 1-0 στα σετ, 25-19 πήρε το πρώτο και προηγείται 5-3 στο δεύτερο. Θα σας έχουμε ενημέρωση, φαντάζομαι θα έχει τελειώσει το μάτς μέχρι το τέλος εκπομπής. Θα σας δίνουμε εξέλιξη για το παιχνίδι της γυναικείας ομάδας που γίνεται αυτή τη στιγμή με τον Παναξιακό. Επαναλαμβάνω, στο ΔΑΚ Πηλέας, το συγγνώμη και όχι Πεταλίδης, στο ΔΑΚ Πηλέας είναι το παιχνίδι. 1-0 προηγείται ο Άρης και 5-4 στο δεύτερο σετ. Πάμε στο διάλειμμα, Χρήστο. Σας έχουμε αναφέρει, Ούκο, λίγες φορές την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από κάποια παιδιά στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι η βάση τους. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία που είναι η βάση τους. Σημασία έχει ο αγώνας των Charity Idols για οποιονδήποτε έχει την ανάγκη μας. Και θα πάμε να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έναν εκ των ανθρώπων που πραγματικά αποτελούν την ψυχή εκεί. Δεν είναι ο μόνος βέβαια, ο Γιώργος ο Κυριαζής, που θα τον καλησπερίσουμε. Γιώργο, τι κάνεις, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα από Χανιά, παιδιά, τι κάνετε. Από Χανιά, το πέτυχα την Κρήτη, εντάξει. Ναι, ναι. Απλά δεν θυμόμουν Χανιά ή Ηράκλειο και λέω κάτσε να πω Κρήτη, να το βάλω όλο μέσα το κόνσεπτ. Στην πιο ωραία πόλη της Κρήτης, στα Χανιά. Ωραία. Θα έρθουμε στο Ηράκλειο εμείς την Κυριακή, αλλά και τα Χανιά είναι όμορφα, όντως. Έρχομαι με το διπλό. Έτσι, έτσι. Μαγευτικά για διακοπές και τα λοιπά, τα Χανιά νομίζω ότι πραγματικά είναι, είναι καταπληκτικά. Εντάξει, έχεις φίλους μας πλέον εκεί. Έχεις το Θόδωρο εκεί, το Σουραβλά και άλλα παιδιά. Αλλά πραγματικά, όχι επειδή έχουμε μια φιλική σχέση με τον Θόδωρο ή οτιδήποτε άλλο, ή την κοινή πορεία, αν θέλεις, μέσω του Άρη, είναι άξια αναφοράς όλα όσα έχετε κάνει τα τελευταία χρόνια. Και θέλω πραγματικά αρχικά να πούμε, αν και νομίζω ότι και εμείς στη Θεσσαλονίκη έχουμε βάλει ένα λιθαράκι είτε στο Λίμπερ είτε στο Λαμπαουτάρης και στο ΠΑΟΚ 24 που εντάξει είναι ΠΑΟΚ αυτή, αλλά τέλος πάντων βοηθάνε και αυτοί πάρα πολύ. Να γίνουν γνωστά τα Charity Idols και να πούμε δύο πράγματα για τον κόσμο που ενδεχομένως να μην έχει ακούσει, να μην έχει δει στο διαδίκτυο. Τι ακριβώς κάνετε εσείς, για να πάμε μετά και στην ουσία του θέματός μας. Ωραία, θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Στα 3 χρόνια λειτουργίας μας, μόνο από δημοπρασίες πανελών έχουμε μαζέψει 160.000 ευρώ.
τα οποία έχουν διανεμηθεί είτε σε ιδρύματα που έχουν διαλέξει οι ίδιοι αθλητές, είτε σε μεμονωμένα περιστατικά είτε παιδιών με καρκίνο που έπρεπε να φύγουν στο εξωτερικό, είτε σε παιδιά σαν τον Γιώργο τον Ιωαννίδη, το παλικάρι το οποίο στηρίζουμε αυτή τη στιγμή και θα στηρίξουμε όλο το Δεκέμβριο τον φιλάθλο του Άρη. Mm-hmm. Ο Γιώργος ήταν η αφορμή για να μιλήσουμε και πάλι, αναδιαστήματα το κάνουμε. Και υπάρχουν και αρκετοί αθλητές του Άρη που έχουν διαθέσει τις φανέλες. Ο τελευταίος είναι ο Μπάμπης ο Παυλίδης με τη φανέλα που φορούσε στο μάτς που σκόραρε στο τελευταίο λεπτό με τα Τρίκαλα. Να μας πεις δύο λογάκια για τον Γιώργο και την προσπάθεια αυτή που κάνει, γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έτσι ακριβώς, και να το μάθει και όλος ο κόσμος, mm-hmm. όχι μόνο του Άρη και όλος ο κόσμος. Ο Γιώργος Ιωαννίδης είναι εδώ και 1,5 χρόνο στο κέντρο αποκατάστασης στη Λάρισα. Είχε πάθει ένα ατύχημα με το μηχανάκι του που δούλευε στο delivery. Το παιδί πάει καλά, αλλά πλέον μετά από 1,5 χρόνο ουσιαστικά τελειώνει και η σύμβαση με τον ΟΠΗ που πλήρωνε και πρέπει να γυρίσει σπίτι του. Τα έξοδα όμως για να γυρίσει σπίτι του είναι πάρα πολύ μεγάλα. Είναι σε 7 με 10.000 ευρώ που δεν τα έχει ούτε η αδερφή του ούτε η μητέρα του. Εμείς θα ευαισθητοποιήσουμε όλη την αθλητική οικογένεια για να βοηθήσει και η ίδια και με φανέλες αλλά και χρηματικά. Οπότε όλες οι δημοπρασίες μας, όλο του Δεκέμβρη ουσιαστικά, θα είναι για τον Γιώργο. Και θα είναι από τον Νίκο Γκάλι, μπορεί να φανταστεί, θα ξεκινήσω από την κορυφή δηλαδή, από τον Νίκο Γκάλι που θα έχουμε μια φανέλα του υπογεγραμμένη και τον Παναγιώτη Γιαννάκη, μέχρι από παίκτες από όλες τις ομάδες, από την ΑΕΚ, από τον Παναθηναϊκό, από τον ΠΑΟΚ, ακόμα και από τον Όφη, τώρα που θα παίξετε, από όλες τις ομάδες θα έχουμε φανέλες για τον Γιώργο Ιωαννίδη. Mm-hmm. Να πω εγώ ότι και στο παιχνίδι της Κυριακής που έδωσε ο Άρης εντός έδρας υπήρχαν φίλοι του Γιώργου, υπήρχε μια κινητοποίηση για να μαζευτούν κάποια χρήματα. Μπράβο. Και όντως γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και γίνεται και μια μεγάλη προσπάθεια από την αδερφή του Μαρία, ναι. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ακόμα και μεγάλα δημοσιογραφικά εφημερίδες, site κτλ. Έχουν ασχοληθεί με το θέμα και άσχετα από το αν εμπιστευόμαστε ή όχι για την ενημέρωσή μας το οποιοδήποτε μεγάλο μέσο, εγώ όταν βλέπω μεγάλα δημοσιογραφικά site ή εφημερίδες να ασχολούνται με τέτοια ζητήματα, οφείλω να τα προβάλλω, γιατί ακριβώς προβάλλουν ιερούς σκοπούς. Και υπάρχει μια συνέντευξη στο πρώτο θέμα. Και ξαναλέω, μπορεί κάποιοι να την αγοράζουν την εφημερίδα ή να μην την αγοράζουν, να συμφωνούν με όσα κάνουν ή δεν κάνουν. Έτσι ακριβώς. Η προβολή τέτοιων θεμάτων νομίζω ότι είναι υποχρέωση όλων μας. Και μπράβο, γιατί σήμερα υπάρχει μια συνέντευξη της αδερφής του Γιώργου, της Μαρίας, και κάνει και πιο εύκολη και τη δική μας τη δουλειά. Γιατί, okay, ο Λίμπερο είναι ένα μεγάλο ραδιόφωνο στην πόλη, έχει απήχηση, το Λαμπαουτάρης έχει ένα συγκεκριμένο κοινό. Καλό είναι όμως γενικότερα αυτά τα θέματα να προβάλλονται και από τα μεγάλα δημοσιογραφικά site. Επίσης, θα μου επιτρέψεις λίγο να πω και κάτι ακόμα, γιατί θέλω να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση, έτσι όπως υπήρχε και για τον Νίκο τον Κιζερίδη πρόπερση τα Χριστούγεννα. Mm-hmm. Τι εννοώ δηλαδή, μια και είμαστε στον αέρα της πόλης, θα ήθελα να ενημερώσω είτε συλλέκτες, είτε πρώην ποδοσφαιριστές του Άρη, μπασκετμπολίστες του Άρη, οποιοδήποτε θέλει να δώσει μια φανέλα του, μπορεί να καλέσει σε εμάς στο 6943-95-95-43 ή να μπει στη σελίδα μας και να μας στείλει ένα mail για να βγει η φανέλα αυτή υπέρ του Γιώργου. Σκοπός μας είναι να μαζέψουμε όσο δυνατόν περισσότερες φανέλες. Mm-hmm. Δηλαδή και στον Νίκο τον Κιζερίδη, παραδείγματος χάρη, είχαμε καταφέρει και είχαμε συγκεντρώσει 16.000 ευρώ για τον Νίκο. Ναι. Που είναι σημαντικό. Ένα τόσο πάρα πολύ καλό. Σκοπός μας να μαζέψουμε όσο δυνατόν περισσότερα και για τον Γιώργο. Να μπορέσει να φύγει το παιδί από εκεί πέρα, να φτιαχτεί το σπίτι του στην Κατερίνη, που θέλει αρκετά χρήματα, και να μπορέσει το παιδί να φύγει να γυρίσει στο σπίτι του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως το σημειώνεις και εσύ, όπως σημαντική είναι η δράση σας γενικά. Υπάρχουν, όπως είπες και εσύ, και άλλες περιπτώσεις. Αξίζει τον κόπο ο κόσμος να μπει στο charity Idols. .gr, υπάρχουν όλων των ομάδων, βλέπω φανέλες. Θυμάμαι, είχατε κάτι γάδια του Ρομπέρτο, μου είχε κάνει εντύπωση τα χρήματα που είχαν δοθεί τότε για τα γάδια του Ρομπέρτο. Από τον Ναβάρο, θυμάμαι της Μπαρτσελόνα, μια φανέλα. Τη φανέλα του Ναβάρο ήταν για τον Νίκο τον Κιζερίδη κιόλας. Μπράβο. Καλά, Βεζέκοφ, εντάξει. Ναι. Το πείσαμε. Είχε κανονίσει, έτσι ακριβώς. Το είχε κανονίσει ο Αλέξανδρος. Το πείσαμε εύκολα τον Αλέξανδρο. Ναι. Αλλά δεν είναι, για να ξέρει ο κόσμος, δεν είναι μόνο. Εντάξει, κάποιος θέλει να πάρει τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας. Είναι φυσιολογικό. Είναι πολύ λογικό.
φιλικό αλίμονο, αλλά μπορεί να βρει από οποιασδήποτε ομάδες και όχι μόνο από Ελλάδα και από Ευρώπη και εθνικές ομάδες, γιατί ο κάθε παίκτης φεμιλάει με κάποιον φίλο, του διαφέρνει, εννοείται. Και έχουμε τα πάντα. Κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα υπάρχουν δημοπρασίες και όσο μπορούμε να βοηθάμε, βοηθάμε. Και κάτι πολύ σημαντικό το οποίο θα ήθελα να το αναφέρω είναι ότι πέρα από τη δουλειά η οποία φαίνεται στον υπολογιστή, δηλαδή 160.000 ευρώ, η δουλειά μας, η πολύ μεγάλη δουλειά μας γίνεται από πίσω, από την κουρτίνα. Και τι εννοώ, αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς και το κάνουμε ήδη είναι να ενημερώνουμε όλη την αθλητική οικογένεια για τα περιστατικά που υπάρχουν και να βοηθάνε και οι ίδιοι οικονομικά. Και αυτό το λέω ορμόμενος, διαβάζω σε πολλά σχόλια όταν δίνουν κάποιοι αθλητές φανέλες, γράφουν από κάτω κάποια παιδιά ότι «Α, γιατί δίνει τη φανέλα και δεν βοηθάει ο ίδιος». Θέλω να πω ότι βοηθάνε και οι ίδιοι. Δηλαδή δίνουν και οι ίδιοι χρήματα. Εντάξει, εννοείται ότι δεν τα προβάλλουμε, δεν θέλουν οι ίδιοι να τα προβάλλουν. Αλλά ο σκοπός μας, σαν Charity Idols, που ήταν να ενώσουμε την αθλητική οικογένεια, είναι να βοηθάνε και οι ίδιοι και να μαθαίνουν και οι ίδιοι τα περιστατικά και να μαζεύω τα χρήματα που απαιτούνται. Το έχετε καταφέρει πάντως να ενώσετε τουλάχιστον τα ειδησιογραφικά μονοθεματικά site. Βλέπω και του Παναθηναϊκού και του Άρη και του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Όλα. Και να σου πω λίγο μόνο στο γρήγορο. Ήταν ένα παιδάκι τέλη Αυγούστου που έπρεπε να πάει στην Αγγλία και χρειαζόταν 180.000 ευρώ. Η οικογένεια εκείνη τη στιγμή είχε 8.500 ευρώ την Κυριακή μιλούσαμε. Mm-hmm. Εμείς με το που κλείσαμε το τηλέφωνο μιλήσαμε με όλα τα παιδιά της Εθνικής Ελλάδας στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, τότε που πήγαιναν για το γύρο μπάσκετ τα παιδιά. Mm-hmm. Από την Κυριακή μέχρι την Παρασκευή μαζεύτηκαν το 8.500 και γίνανε 180.000 ευρώ. Είναι σημαντικό και είναι αυτό. Και αυτό που λες, η πρόσβαση στα παιδιά αυτά που είναι οι επαγγελματίες αθλητές και κατά ψέματα για αυτούς. Κοίταξε, είναι τα λεφτά του καθενός, δεν μπορεί να τα διαχειριστεί. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε, έλα μωρέ, παίρνεις τόσα, δώσε 5.000. Ο καθένας ξέρει τις ανάγκες του, τα θέλω του, τα πιστεύω του, την ανάγκη που μπορεί να νιώσει για να βοηθήσει το παιδάκι που είπες ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορείς να τον αναγκάσεις. Είναι καλό να γνωρίζει ο κόσμος ότι δίνουν και οι ίδιοι αθλητές. Δηλαδή δεν δίνουν μόνο τη φανέλα, γιατί πολλοί νομίζουν ότι. Έλα μωρέ, τώρα έδωσε αυτό τη φανέλα αφού έχει τόσα λεφτά. Γιατί δεν δίνει και από τσέπη του. Δίνει και από τσέπη. Δεν θα πω ονόματα παικτών του Άρη στο ποδόσφαιρο. Όχι, θέλω να σου πω περιστατικό όμως. Ναι. Υπάρχει στο παρελθόν μία φανέλα Ισπανού ποδοσφαιριστή και τα λεφτά πέφτανε από τους ίδιους. Κάνανε δηλαδή προσφορές για να πάρουν τη φανέλα οι ίδιοι οι παίκτες σε ένα άτυπο παιχνίδι εντός εισαγωγικών για να ανέβει η τιμή. Ακριβώς. Και κατέληξε τελικά σε συμπαίκτη του η φανέλα. Άσχετα αν τη δόρισε πάλι αυτός. Καταπληκτικό. Ναι. Είναι πραγματικά ένας πολύ όμορφος τρόπος για να βοηθήσουμε ανθρώπους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Ιδέα τώρα, πώς σας ήρθε η ιδέα να κάνετε το Charity Idols? Γιατί θα πω και το εξής να ξέρει ο κόσμος. Ναι. Δεν είναι εύκολο στην Ελλάδα. Υπάρχει τεράστια καχυποψία. Καθόλου εύκολο κιόλας και να μην σου πω ότι επειδή να σου πω κάτι, επειδή το ξεκινήσαμε τελείως ευαισθητεχνικά και τελείως αθώα, γι' αυτό το λόγο μεγάλωσα. Και επειδή δεν είχαμε καμία σχέση με τον αθλητισμό, δηλαδή αν εξαιρέσει τον Θόδωρο, ο οποίος ασχολείται με τα κοινά του Άρη. Αριανός είναι, αγαπάει μια ομάδα, δεν είχε. Όλα τα άλλα παιδιά. Δεν είχατε καν λες. Ναι, δεν είχαμε καμία σχόλια. Ναι. Εντάξει, ο καθένας υποστηρίζει την ομάδα του μέσα στο Τσάρντι. Άλλος είναι Ολυμπιακός, είναι δύο-τρία παιδιά που είναι Άρης μαζί με τον Θόδωρο, οτιδήποτε. Mm-hmm. Αλλά δεν είχαμε πρόσβαση στην αθλητική, στα παιδιά του αθλητισμού, κατάλαβες. Και γι' αυτό τον λόγο, ναι, μεν ήταν πιο δύσκολο, αλλά στην πορεία αποδείχθηκε πιο εύκολο γιατί ήμασταν ουσιαστικά, θα το βάλω εισαγωγικά, αθώοι προς τον κόσμο του αθλητισμού. Και το είχαμε ξεκινήσει τελείως αριστεχνικά την ιδέα, δηλαδή με το στυλ να βγάλουμε, να μαζέψουμε 10-20 φανέλες, να τις βγάλουμε στο eBay για να ενισχύσουμε κάποια ιδρύματα. Αυτή ήταν η αρχική ιδέα. Mm-hmm. Άσχετα που στην πορεία μετά είπαμε να κάνουμε την πλατφόρμα δημοπρασιών και σιγά σιγά βλέποντας ότι άρχισαν να μας εμπιστεύονται μεγάλοι αθλητές όπως ο Νίκος Γκάλης, τότε στο πρώτο Νίκ Γκάλης Cup, ο Δημήτρης Αρπιγκίδης και τόσο μεγάλοι αθλητές. Τότε σιγά σιγά αρχίσαμε και εμείς να το παίρνουμε πιο σοβαρά, ότι μπορούμε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο και ακόμα περισσότερο και ακόμα περισσότερο και το ένα πράγμα έφερε το άλλο και πλέον μας γνωρίζει όλη η αθλητική, πραγματικά μας γνωρίζει όλη η αθλητική οικογένεια και προσπαθούμε να βοηθήσουμε, να βοηθάμε όσο μπορούμε κι εμείς, όσο μπορούμε τον κόσμο. Γι' αυτό αγκάλιασε την προσπάθειά σας, την αγκάλιασαν και όλα τα μέσα ενημέρωσης. Και... Να είστε καλά, πραγματικά να είστε καλά. Όχι, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε και... το έχω πει και στον Θόδωρο ότι οτιδήποτε χρειάζεστε, τουλάχιστον εμείς από τη δική μας την πλευρά, είναι το λιγότερο πραγματικά που μπορούμε να προσφέρουμε. Ραδιοφωνικό χρόνο, χώρο
και δημοσιεύσεις στο site μας για να βοηθούμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη, ειδικά τώρα και εγώ και ο Αλέξη έχουμε και παιδάκια, η ευαισθητοποίηση ειδικά σε μικρά παιδιά είναι ακόμα μεγαλύτερη. Είτε είναι μέσω του Charity Idols είτε οτιδήποτε άλλο. Οπουδήποτε, δεν θυμάμαι το όνομα από το παιδάκι που. Πώς το λένε, τον συνάδελφο που τώρα κάνει τον τροχό της τύχης. Που... Α, ναι, με το μικρό το Βαγγελάκι. Ο Πέτρος. Ο Πέτρος, σωστά. Ο Μαυρογεννή, τον επίθετο. Τον Πέτρο, τέλος πάντων, καταλάβαμε όλοι. Πλέον το παλικάρι. Πώς? Πολυχρονίδης, μπράβο. Μαυρογεννής είναι στην ΕΡΤ ο συνάδελφος. Που ακριβώς επειδή είναι ένας άνθρωπος που το γνωρίζουν από την τηλεόραση, έκανε ένα πολύ έξυπνο βιντεάκι. Το οποίο ευαισθητοποίησε τους πάντες μας. Και μαζεύτηκαν τα χρήματα αυτά που υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσε η οικογένεια να τα μαζέψει. Απλώς να σου πω λίγο, είναι κρίμα να ζούμε σε μια χώρα που αντί να βοηθάει η ίδια η χώρα, να βοηθάει μόνο ο κόσμος. Δηλαδή είναι. Τώρα ανοίγουμε μεγάλη κουβέντα που δεν είναι σωστό να την πιάσουμε. Αυτό είναι και με τις ομάδες, να ξέρεις. Λέμε όλο η πολιτεία τίποτα, ο κόσμος των ομάδων. Εντάξει, εδώ πέρα όμως, να σου πω γιατί, εδώ πέρα πεθαίνουν παιδιά γιατί δεν έχουν πρόσβαση όλοι στους αθλητές και στο Charity Idols και στον Πολυχρονίδη και στο Διαμαντίδη να κάνει ένα βίντεο. Δηλαδή, εμείς τώρα βλέπουμε τα παιδιά τα οποία μαζεύονται τα χρήματα και φεύγουν στο εξωτερικό γιατί έχουν μια πρόσβαση, κατάλαβες, είναι τυχερά, συσταγωγικά το τυχερά εννοείται μέσα στην ατυχία τους και μπορούν και μαζεύονται τα λεφτά. Υπάρχουν πολλά άλλα παιδιά τα οποία δυστυχώς πεθαίνουν μέσα στα νοσοκομεία. Γιατί δεν πληρώνει το κράτος να φύγουν έξω. Μα και ο Γιώργος στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα φεύγει επειδή ο ΕΟΠΗ διακόπτει την κάλυψη των εξόδων και πρόσεξε, επειδή όντως αποδεικνύεται το παιδί αυτό είχε τεράστια αγάπη για τον Άρη, αυτή η αγάπη τώρα του έρχεται πίσω από τον κόσμο της ομάδας και είναι τόσο καθημερινό για όλους εμάς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, τον Άρη κτλ. Η αγάπη δηλαδή για την ομάδα, η φανέλα που φόρεσε πριν από λίγο καιρό που την είχαν υπογράψει όλοι οι ποδοσφαιριστές. Τώρα που πάει ο αρχηγός του Άρη και του δίνει τη φανέλα στο Charity Idols. Αλλά είναι και το πόσο δένεσαι με την ομάδα σου και πόσο σημαντικό είναι να αποτελείς κομμάτι ενός μεγάλου συλλόγου. Και αυτή η αγάπη πρέπει να γυρίζει πίσω. Αλλά αυτό που θα έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή στην Ελλάδα είναι να υπάρχει και η κοινωνική πολιτική και η ευαισθητοποίηση, αλλά πάνω απ' όλα η πολιτεία να είναι αυτή η οποία θα έρχεται και να λέει: Ωπα παιδιά, εγώ θα βάλω τα 10, βάλτε και ένα εσείς από το Charity Idols, να γίνουν 11, να σώσουμε τον άνθρωπο. Αλλά, τώρα είναι μόνο κόσμος και αθλητές. Βέβαια, Γιώργο, να σου πω κάτι. Αυτό είναι και η Ελλάδα όμως. Αυτό είναι δηλαδή ο Έλληνας που λένε ως φιλόξενος και. Αυτό είναι. Όσο και να μαλώνουμε και να πλακωνόμαστε και εμφύλιους να έχουμε μεταξύ μας. Δύσκολα. Είμαστε μαζί και δίπλα στο συνάδελφο. Θα βοηθήσουμε έτσι ακριβώς. Θέλω να βάλεις τον επίλογο σε σχέση με το Charity Idols και πώς μπορεί να τα επαναλάβεις και τα τηλέφωνα και τα site κτλ. Πώς μπορεί κάποιος, εφόσον έχει τη διάθεση, να βοηθήσει. Όχι μόνο το Γιώργο που συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Αριανάκι, αυτό που θέλουμε όλοι μέσα από την καρδιά μας να το βοηθήσουμε, τον οποιοδήποτε συνάνθρωπό μας, παιδάκι, αθλητή, οτιδήποτε υπάρχει μέσα από το Charity Idols. Έτσι ακριβώς. Θα μπορεί ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε θέλει να αγοράσει, να ποντάρει μια φανέλα, να μπαίνει μέσα στο www.charityidols.gr και να ποντάρει τη φανέλα που θέλει. Να τονίσω ότι όλες οι φανέλες από 1η Δεκέμβρη και μετά θα είναι για τον Γιώργο. Και επίσης οποιοδήποτε είτε αθλητής, είτε παράγοντας, είτε συλλέκτης θέλει να δωρήσει μια φανέλα για να βγει σε δημοπρασία υπέρ του Γιώργου, μπορεί να μας καλέσει στο 6943-95-95-43 ή να μας στείλει ένα μήνυμα στο info-packet Charity Idols και η φανέλα θα βγει υπέρ του Γιώργου. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό. Θα δώσει χαιρετισμό στον κύριο Σουραβλά και ελπίζω την Κυριακή να πανηγυρίσει τα γκολ. Εγώ θέλω να γυρίσει ο Άρης, εννοείται με το διπλό στη Θεσσαλονίκη, και να γυρίσει πολύ γρήγορα του χρόνου κιόλας στην Super League και να είναι πάρα πολύ δυνατός. Γιατί εντάξει, χρειαζόμαστε το δυνατό Άρη και εμείς σαν Charity Idols εννοώ. Ωραία. Αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τα όμορφα Χανιά. Μια διαφορετική συνέντευξη. Δεν έχει μέσα το χαρακτήρα, τον αγωνιστικό, τα αποτελέσματα, τους αθλητές ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι ήταν ακόμα πιο σημαντικό. Και να επαναλάβουμε κι εμείς ότι μπορείτε να μπείτε στο charityidols.gr και υπάρχει και από ό,τι είδα είναι πρώτο πάνω η φανέλα του Μπάμπη του Παυλίδη με τις φωτογραφίες, υπάρχουν και φωτογραφίες του Γιώργου. Θα τρέχει για ακόμη 5 μέρες αυτή η δημοπρασία από ό,τι βλέπω, μετράει και αντίστροφα, θα δείτε και το χρόνο, όπως επίσης μπορείτε να μπείτε και στο, μιας και μιλάμε για τον άτυχο Γιώργο από την Κατερίνη,
στο All About Aris να δείτε το θέμα και να δείτε και τους, τον τραπεζικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, που αν θέλετε, εφόσον το επιθυμείτε, να βοηθήσετε τον Γιώργο να δείτε το λογαριασμό και να κάνετε την κατάθεσή σας. Θα χρειαστούν κάποια χρήματα, περίπου γύρω στις 10.000 ευρώ για να φτιαχτεί το σπίτι και για να αποκτηθούν ένα κρεβάτι, ένα ειδικό καροτσάκι, για να μπορεί να είναι εύκολη η μετάβασή του από το ειδικό κέντρο αποκατάστασης στο σπίτι, γιατί πλέον τελειώνει, ολοκληρώνεται η νοσηλεία του εκεί. Εγώ πάντως να σου πω κάτι, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά στην εποχή που ζούμε το ότι θα πρέπει να έχεις χρήματα για να σωθείς. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς συγγνώμη, η πολιτεία, το κράτος, όχι, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, αυτό συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία και στη Γερμανία και παντού και στις προηγμένες και καλά χώρες κτλ. Αν δεν έχεις χρήματα, δηλαδή υπάρχουν παιδάκια που κινδυνεύει η ζωή τους κτλ. Και αν δεν έχουν τα χρήματα για να νοσηλευτούν, τα αφήνουν να πεθάνουν. Πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, τι να σου πω, ένα ταμείο να το πω, μια οργάνωση η οποία να ασχολείται με τέτοια ζητήματα. Και δηλαδή η δικαιολογία ότι τότε όλοι θα έπρεπε δωρεάν, να ήταν όλοι δωρεάν. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, πόσο ο γιατρός μπορεί να πει έχετε τα χρήματα. Να υπάρχουν αγγελούδια 2, 3, 5, 10 χρονών και να, αν δεν έχουν τα χρήματα να τα αφήσουμε να πεθάνουν. Ενώ μπορώ να το σώσω. Ενώ να μπορώ να το σώσω. Και μιλάμε για κρεβάτι σε κλινική και επέμβαση από έναν άνθρωπο, δηλαδή εγχείρηση ή οτιδήποτε άλλο από έναν άνθρωπο. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή είναι πάντα η μόνιμη μου απορία πώς γίνεται να πρέπει εγώ να βρω 200 χιλιάρικα για να σώσω ένα παιδάκι και να μην το κάνει κάποιος χωρίς χρήματα, να λέει το νοσοκομείο, να είναι υποχρεωμένο το νοσοκομείο να το κάνει χωρίς χρήματα. Τι να πω, δηλαδή, εντάξει. Δεν θα πάμε στο να πάνε όλα καλά και με τον Γιώργο. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Εμείς θα το παρακολουθούμε. Προσπαθούμε όσο μπορούμε και εμείς από την πλευρά μας να βοηθήσουμε, δημοσιοποιώντας φυσικά το συγκεκριμένο θέμα. Να σας πω ότι στο Άρης Παναξιακό το σκορ έγινε 1-1. Ισοφάρισε δηλαδή, κερδίζοντας το δεύτερο σετ το Παναξιακός 21-25 και στο τρίτο σετ το Άρης προηγείται με 8 και τώρα 9-4 από ό,τι βλέπω. Πάμε στο διάλειμμα. Βλέπω Κώστα Κούση στην Έτρια. Με σακάκι από κάτω φανελάκι Lakers θα ξεφωνηθεί δημοσίως για την εμφάνιση. Δηλαδή, OK, θες να βάλεις μπλουζάκι μπασκετικό, ναι, από πάνω, ναι, βάζεις σακάκι. Φάσουν πολλοί επιγόντως να σταλείς την Ερτρία. Δηλαδή. Πάμε για το διάλειμμα. Είμαστε πλέον στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάντοτε εδώ στον Λίμπερο στους 107 και 4. Ο Άρης κάνει περίπατο στο τρίτο σετ. Στο Άρης Παναξιακό, στη Βόλια Λίκ του Χάσαμε το δεύτερο, ρε φίλε. Χάσαμε το δεύτερο, αλλά στο τρίτο είναι ισοπεδωτικός από ό,τι βλέπω. 21-7 προηγείται του Παναξιακού. Θα το πάρει δηλαδή περπατώντας το τρίτο σετ και θα παιχθούν όλα στο τέταρτο, ούτως ώστε να έχει μια καθαρή νίκη ο Άρης απέναντι στην ομάδα από την Άξο. Ο 7-79 με βοηθάει. Όντως καλά θυμόμουν για το Βρέσκα. Καρδία Ηρακλής 1-2. Που έχει ακυρώσει πεντακάθαρο γκολ της Καρδίας και έχει βγάλει και ανακοίνωση η Καρδία. Αλλά αυτό δεν μας απασχολεί. Μας απασχολεί ότι ήταν στο Δόξα Άρης με Καλαϊτζίδη και πέρσι Άρης Τρίκαλα που δεν δίνει καθαρό πέναλτι στον Έτο στο τέλος. Ή τα ψάχνει την ώρα που τα λέμε ή έχει πολύ καλό τέτοιο. Όχι, ασχολείται αυτό. Όχι, μόλις βγαίνει ο διαιτητής ψάχνει και τον βρίσκει. Αλλά όντως ο Βρέσκας ήταν στο Καρδία Ηρακλής προχθές και επειδή τα πήγε πάρα πολύ καλά. Σε εκείνο το μάτς, τον βάλουν τώρα στη Β' Εθνική να σφυρίξει. Στο Δόξα Άρης με Καλαϊτζίδη. Ναι. Έτσι αναβαθμίζονται κάποιοι διαιτητές. Λοιπόν, θα δούμε τώρα. Δεν είναι στο δικό μας μάτς ο Βρέσκας. Στους Καλαμαριές το μάτς. Το δικό μας είπαμε είναι ο Λάμπρου από την Εύβοια. Δεν το ξέρω τώρα τι είναι αυτός. Είχε μια σχέση με τον Λάμπρου τον παίκτη. Πάμε να καλησπέρισουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Θα πάμε μία βόλτα και πάλι στην Κρήτη. Μας πάει σήμερα. Πολύ Κρήτη, ναι. Μας αρέσει τους άλλους. Η Κρήτη είναι μέρος πραγματικά ευλογημένο από όλες τις απόψεις. Και θα δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν ποδοσφαιριστή του Εργοτέλη, επόμενο αντίπαλο του Άρη, τον κεντρικό αμυντικό, τον Χρήστο τον Μπάτζο. Χρήστο, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και από μένα, από Ηράκλειο. Είσαι βορειολαδίτης βέβαια. Το ότι είσαι και βγάζεις πίσω το ψωμί σου ως ποδοσφαιριστής στην Εργοτέλη δεν σημαίνει ότι έχεις διακόψει τους δεσμούς σου με τη Βόρεια Ελλάδα. Είσαι καβαλιώτης, έτσι δεν είναι? Εννοείται, ναι, ναι. Από Καβάλα είναι η καταγωγή μου. Εκεί, ναι. Και έπαιξες και στην Καβάλα, ε.
2,5 χρόνια ήμουν μέλος αυτής της ομάδας και από πέρσι το χειμώνα βρίσκομαι εδώ στον Εργοτέλη. Βοήθησες δηλαδή και στην άνοδο του Εργοτέλη από τη ΓΑΜΑ Εθνική στην, στη ΒΙΤΕ, δεν είναι. Στη Football League, ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Με προπονητή το Σούλη Παπαδόπουλο πέρσι. Ναι, ναι, το Σούλη του Παπαδόπουλο. Έχει περάσει από τον Άρη. Ναι, όντως. Ναι, ναι. Και τώρα αλλάξαμε προπονητή, αλλάξαμε διοίκηση. Γίνεται μια νέα προσπάθεια εδώ στην ομάδα. Πώς έχετε εισπράξει αυτή την αλλαγή σε όλα τα επίπεδα, Χριστό? Έχει αλλάξει το διοικητουσιακό καθεστώς. Είναι ένας Αιγύπτιος, ένας ξένος επιχειρηματίας, ο οποίος επενδύει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο κύριος Σάμι Μαγκέτα, που έχει βέβαια ανασχόληση και προηγούμενη με το ποδόσφαιρο. Γενικότερα έχετε διαπιστώσει αλλαγές και ποιες είναι αυτές, Μαργοτέλη? Ευτυχώς είμαστε τυχεροί που ήρθε ο κύριος Μαγκετσάμι σε μια δύσκολη στιγμή για την ομάδα, γιατί παρά την άνοδο φαινόταν ότι η ομάδα πάλι δεν θα αγωνιζόταν στη Football League. Βρεθήκαμε τυχεροί που βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος, έχει επενδύσει τα λεφτά του. Προς το παρόν είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, γιατί προσφέρει στην ομάδα και στον ποδοσφαιριστή ό,τι χρειάζεται για να συνεχίσει τη δουλειά του απρόσκοπτα, σκεπτόμενος μόνο το ποδόσφαιρο. Δηλαδή από άποψη υλικοτεχνικών υποδομών, γήπεδα, όλα αυτά δεν έχετε κανένα πολύ τεστάμενο. Ναι, έχουμε καταστάσεις, έχουμε το βοηθητικό μας γήπεδο, έχουμε το Παγκρίτιο, το οποίο είναι τα καλύτερα γήπεδα της κατηγορίας, πιστεύω. Δυστυχώς φτάνουμε να τα ρωτάμε αυτά, Χρήστο, γιατί στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες δεν είναι αυτονόητα αυτά, δυστυχώς, και πρέπει να τα ρωτάμε. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί στη Football League, ειδικά στη Β' Εθνική, υπάρχουν πολλά γήπεδα χωράφια. Δυστυχώς η αλήθεια. Η ομάδα του Εργοτέλης, ενώ παίζει καλό ποδόσφαιρο σε αυτές τις πρώτες τρεις αγωνιστικές, δεν το έχει πράξει βαθμολογικά ιδιαίτερα μέχρι στιγμής. Έχετε 2 ισοπαλίες, δεν έχετε κάνει νίκη δηλαδή ακόμη, και έρχεται τώρα και ένα μάτς πάλι πάρα πολύ δύσκολο για την ομάδα σου, κόντρα στον Άρη που έχει το απόλυτο με 3-3 στο πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Δυστυχώς είμαστε προβληματισμένοι από τη συγκομιδή των βαθμών. Βέβαια, αν παρακολούθησε κάποιος τα παιχνίδια μας ή ακόμα και τις φάσεις, αν είδε, θα καταλάβει ότι δικαιούμασταν κάτι περισσότερο από όλους τους αγώνες που παίξαμε. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε τη δουλειά και να ελπίζουμε στη νίκη στο επόμενο παιχνίδι που θα έρθει. Παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε μια πολύ δυνατή ομάδα, όπως είναι ο Άρης. Εμείς δεν ελπίζουμε να κερδίσετε σε αυτό το μάτς, να ξέρεις. Αλλά παρόλα αυτά, είχαμε και τον κύριο Λαμπράκη χθες εδώ, φιλοξενήσαμε. Του είπαμε, θα χάσετε από τον Άρη και θα κερδίσετε όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Τα εντός έδρας. Πες μας λίγο, μιας και αντιμετώπισες και την Παναχαϊκή, η οποία μέχρι στιγμής είναι μια ευχάριστη, δυσάρεστη, δεν ξέρω τι είναι, μια έκπληξη εν πάση περιπτώσει στο πρωτάθλημα. Δώσ' μας έτσι μια εικόνα, γιατί είναι και ο επόμενος αντίπαλος του Άρη μετά τον Εργοτέλη. Και η Παναχαϊκή είναι μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι βγάζει υγεία κι αυτή. Δεν υπάρχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα, έχει τις υποδομές της. Το υλικό της ομάδας βέβαια δεν είναι βασισμένο σε ονόματα. Είναι κυρίως νεαρά παιδιά τα οποία είναι φιλόδοξα. Και η Παναχαϊκή, όπως και εμείς, όπως δείξαμε και στον αγώνα, θέλει να παίξει το στρωτόποδο, σου από πίσω την μπάλα. Κάτι που λείπει από αυτές τις κατηγορίες. Ο Εργοτέλης είναι και αυτός μια νεανική ομάδα σε γενικές γραμμές και είναι μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Φαντάζομαι ότι και την Κυριακή κοντά στον Άρη αυτό θα επιδιώξετε, δεν θα διαφοροποιήσετε δηλαδή τα πλάνα σας. Όχι. Εμείς έχουμε ένα σχέδιο στο παιχνίδι μας. Εντάξει, αυτό παρότι αντιμετωπίζουμε μια δυνατή ομάδα όπως είναι ο Άρης, δεν πρόκειται να αλλάξει. Όπως είπε και ο κύριος Λαμπράκης, δεν πρόκειται να βάλουμε πούλμαν πίσω στην αιστεία μας. Αυτό από το φετινό Εργοτέλη πιστεύω δεν θα το δείτε και ούτε το είδατε στους μέχρι τώρα αγώνες μας. Καλά, ο Τάκης ο Γκρούνιας είναι γενικότερα μια τέτοια φιλοσοφία προπονητής, νομίζω δεν θα το έκανε ποτέ. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Και είμαστε χαρούμενοι που έχουμε αυτόν τον προπονητή και μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Τα οποία μπορώ να πω ότι δεν γνωρίζαμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Είναι λίγο παρεξηγημένος βέβαια, είναι λίγο ιδιαίτερος χαρακτήρας, αλλά γνώση του ποδοσφαίρου, μη τι άλλο είναι. Ναι, είναι μεγάλος γνώστης του ποδοσφαίρου και η δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις και μας μεταφέρει πιστεύω ότι βγαίνει και στο γήπεδο. Και σιγά σιγά θα βγει και σε μεγαλύτερο βαθμό. Θεωρείς ότι είστε από τις ομάδες που χρειάζεστε το χρόνο σας, γιατί μαζευτήκατε κι εσείς, δεν ήσασταν. Δεν έγινε βέβαια ό,τι έγινε με τη δόξα δράμας και την Καραϊσκάκη. Την ομάδα από την Άρτα, τον Καραϊσκάκη, αλλά και ο Εργοτέλης, έχω την αίσθηση, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ότι προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου μαζευτήκατε. Αυτή είναι αλήθεια. Προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου ήρθαν τα περισσότερα παιδιά στην ομάδα. Σίγουρα η αναβολή του πρωταθλήματος μας ευνόησε για να έχουμε περισσότερο χρόνο να δουλέψουμε μεταξύ μας. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ μας. Δηλαδή όσο περνάει ο χρόνος θα δένουμε καλύτερα σαν ομάδα, θα βγάλουμε
αυτά που δουλεύουμε στις προπονήσεις και όλα θα κυλήσουν πιο ομαλά και για μας. Mm-hmm. Θα πάρουμε και τους βαθμούς που χρειάζεται, να ανεβούμε και βαθμολογικά και ψυχολογικά. Πού πιστεύεις ότι θα κριθεί το μάτς της Κυριακής? Ο Άρης έρχεται με καλή ψυχολογία, έχει αυτό το 3-3. Ο Εργοτέλης, ναι, μεν παίζει καλό ποδόσφαιρο, αλλά έχει την πίεση ότι δεν έχει κερδίσει ακόμη. Πιστεύω ότι θα είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι και οι δύο ομάδες θα προσπαθήσουν να παίξουν από πίσω το ποδόσφαιρο, να χτίσουν τις επιθέσεις τους. Και από εκεί και πέρα πιστεύω αυτός που θα τα κάνει καλύτερα αυτά τα πράγματα στο γήπεδο θα έχει και περισσότερες ελπίδες για να διεκδικήσει την ίδια. Mm-hmm. Ο Άρης ξέρεις ότι δεν έχει δεχτεί καν γκολ ακόμα. Ναι, ναι, έχει πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Βέβαια δεν είναι μόνο η αμυντική γραμμή που ξεχωρίζει, εντάξει, είναι και η επίθεση. Έχει πολυφωνία, εντάξει. Αυτά τα γνωρίζουμε για τον Άρη. Έχεις δει κάποιο παιχνίδι, γιατί τώρα τα περισσότερα μάτς είναι και 3 η ώρα, νομίζω σχεδόν πάντα παίζεται όλοι μαζί, ταυτόχρονα όλοι μαζί. Έχω παρακολουθήσει λίγο με την Καλυθέα το παιχνίδι που έπαιξε. Προς το παρόν αυτό και κάποια στιγμιότυπα από το παιχνίδι με τα Τρίκαλα. Ναι. Γενικότερα βλέπεις διαφορές σε σχέση με την περασμένη χρονιά? Σίγουρα πιστεύω ότι ο Άρης έμαθε από τα λάθη του παρελθόντος, όπως λένε και οι περισσότεροι, και παρουσιάζεται πιο σοβαρός σε αυτό το νέο πρωτάθλημα. Ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Και διεκδικεί την νίκη πάντα, εντάξει, όπως είναι για την ιστορία του Άρη και για να επιστρέψει εκεί που πρέπει. Πες μας κάτι. Είναι μεγάλο όνομα. Εσύ ζεις στο Ηράκλειο. Αυτή η σιγουριά που βγάζει, ας πούμε, ο Άρης εδώ στη Θεσσαλονίκη, τη βγάζει ο Όφη αντίστοιχα στην Κρήτη? Δηλαδή υπάρχει αίσθηση ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι που φέτος θα ανεβούν? Υπάρχει και στην Κρήτη αυτό? Κακά τα ψέματα, εντάξει, το Ηράκλειο είναι κατά 99% παδί του Όφη. Η ομάδα και στα φιλικά και όπως λέει εδώ ο κόσμος τους έπεισε με τις εμφανίσεις του και στα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος, εκτός από το παιχνίδι με την Καρδίτσα όπου έχασε κάποιους βαθμούς. Κατά γενική ομολογία αυτές είναι οι δύο ομάδες που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες βάσει ρόστερ να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος τους. Και πιστεύω ότι όποια έχει και τη διάρκεια μέσα στο πρωτάθλημα θα το καταφέρει. Βλέπεις άλλους συνδιεκδικητές? Επειδή είναι αρχή ακόμα, εντάξει, σίγουρα η Δόξα Δράμα, στα Τρίκαλα έχουν χτίσει καλές ομάδες. Αλλά από εκεί και πέρα δεν φτάνει αυτό. Είναι και το βγάζει στο γήπεδο κάθε ομάδα. Αυτό πιστεύω στη διάρκεια του πρωταθλήματος θα φανεί καλύτερα. Δηλαδή εσύ παίζεις τώρα, Χρήστο, για να καταλάβουμε, κεντρικός αμυντικός μαζί με ένα πρώην παιδί του Άρη, τον Κυριάκο του Μαζουλουξή, έτσι δεν είναι? Ναι. Μαζί είμαστε τώρα. Πέρσι ήταν στο Βέλγιο ο Κυριάκος και επέστρεψε στην Ελλάδα. Μάλιστα. Νεανικό κεντρικό δίδυμο, αν μη τι άλλο, όπως η νεανική γενικότερα είναι η ομάδα του Τέλη. Και όλη η ομάδα αυτή είναι αλήθεια. Προσφέρεται για καλό παιχνίδι και καλό ποδόσφαιρο την Κυριακή. Ευχόμαστε πραγματικά, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει ανοιχτά και θέλει το πρωτάθλημα της Football League, που είναι κυρίως σκοπιμότητας τέτοιες ομάδες που να μην φοβούνται, που μπορεί να μην πάνε σε αντιποδόσφαιρο. Έχει και καλό αγωνιστικό χώρο το Παγκρέτιο. Νομίζω είναι από τα γήπεδα που δεν θα δυσκολέψουν τους ποδοσφαιριστές. Όχι, είναι και μεγάλος αγωνιστικός χώρος, είναι και καλό κάτω το γήπεδο, το χόρτο του, οπότε πιστεύω θα παιχτεί ένα καλό παιχνίδι, ένα ποιοτικό παιχνίδι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, να ευχηθούμε να έχεις καλή χρονιά μακριά από τραυματισμούς και... Σας ευχαριστώ πολύ. Για τις νίκες τα είπαμε, έτσι. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια και εσάς εκεί. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον Βορελαδίτη, τον Χρήστο τον Μπάτζο, ποδοσφαιριστή της Καβάλας. Ξέρει και να μιλήσει το παλικάρι. Έχει αντιμετωπίσει τον Άρη στη Γάμα Εθνική ως ποδοσφαιριστής της Καβάλας. Και με Καλαϊτζίδη και με Αναστόπουλο. Με Αναστόπουλο κερδίσαμε. Ναι. Με Καλαϊτζίδη ισοπαλία νομίζω εκεί. Και νίκη εδώ. Ναι. Ο Άρης κέρδισε, όπως σας είπα, το τρίτο σετ εύκολα, 25-10, χάνει όμως 6-4 στο τέταρτο σετ. Παναξιακός καλή ομάδα. Ντέρμπι, βλέπω. Παναξιακός έχει δύο κορίτσια, δεν θυμάμαι τώρα, η Τυφλιώρη νομίζω είναι. Στον Παναξιακό είναι στην Αοθήρας. Είχαν πάει δύο κορίτσια από τον Άρη, είχαν πάει σε ένα από τα νησιά και... νομίζω στην Άξο είναι. Δεν είμαι σίγουρος, τέλος πάντων. Μην κάνω και τον γνώστη. Δεν είμαι. Στο συγκεκριμένο, πέρα ότι έχουμε πολύ όμορφη ομάδα και καλή ομάδα στο Βόλι, παραπάνω πράγμα, πέρα από τον Γιάννη, τον Γιαννάκη. Παραπάνω γιατί θα εκτεθούμε. Δεν γνωρίζω παραπάνω πράγματα. Ξέρω τον κύριο Ρετζεπέρη εκεί πέρα που είναι που βοηθάει.
Έχω δει φωτογραφίες από τα κορίτσια μας στο βόλεϊ. Έχω δει ότι γίνεται πολύ ωραία κερκίδα από τα παιδιά που πάνε γιατί ενισχύουν τα κορίτσια. Η Cleveland μας άφησε, αλλά πήραμε την Κουβανή, την καλή την παίχτρια. Πάνω απ' όλα είναι ο Άρης. Πάνω απ' όλα ο Άρης. Εκεί όμως σταματάμε, δεν ξέρω κάτι άλλο. Θα ενημερωθώ όμως, διότι παίζουν και τα κορίτσια μου βόλεϊ. Οπότε πρέπει κάποια στιγμή να φορέσω τη φανέλα του Άρη. Πρέπει να φορέσω τη φανέλα του Άρη. Για να τις λένε μετά τι έγινε ο μπαμπάς σου. Άμα τη βρίσκουν, φίλε, να φορέσουν. Άμα δεν τη βρίσκουν. 8 χρονών είναι. Η μία και 10 η άλλη. Αλλά ό,τι και να γίνει, κάποια στιγμή θα το πούνε. Είτε είναι οι καλύτερες παίκτριες του κόσμου. Γιατί αυτό είναι το χαρακτηριστικό που έχουμε, ρε παιδί μου. Θα πάει στο άσχημο το μυαλό. Έγινε ο μπαμπάς, βοήθησε να έρθει τον Άρη. Εντάξει. Ο γιος θα παίξει σίγουρα κάποια στιγμή. Που είναι 5,5 χρονών. Λοιπόν. Θα πάμε στο διάλειμμα. Δεν πάμε στο διάλειμμα, σε λίγο θα πάμε στο διάλειμμα. Συγγνώμη, νόμιζα ότι ήταν 6.30. Ακούσαμε λοιπόν το πώς προσεγγίζει. Και εντάξει, και ο κύριος Λαμπράκης και ο ποδοσφαιριστής της ομάδας, βλέπετε ο Χρήστος Μπάς, λένε ότι. Ναι, μην βάλω όμως το λεωφορείο. Ναι. Τους ακούω που το λένε. Δεν νομίζω, φίλε. Δεν, 4, δεν 4, είναι 4, 8, γκόνιας, τι γίνεται. Δεν είναι ο Γκόνιας τέτοιος προπονητής. Εντάξει, δεν νομίζω θα παίξει βέβαια τόσο ανοιχτά. Αλλά θα προσπαθήσει να δημιουργήσει, να απειλήσει, να παίξει το ποδόσφαιρο. Και αυτό θα βοηθήσει γενικότερα να παιχθεί ποδόσφαιρο και θα έχει δυνατότητα δηλαδή ο Άρης σε ένα μεγάλο γήπεδο, σε ανοιχτό χώρο να δημιουργήσει, να απειλήσει, να φτιάξει παιχνίδι. Θα φανούν δηλαδή σε αυτό το παιχνίδι και οι δημιουργικές ικανότητες της ομάδας και οι αρετές της. Θα πρέπει να φτιάξει παιχνίδι δηλαδή ο Άρης, θα πρέπει να έχει υπομονή, να κυκλοφορήσει την μπάλα. Είναι ένα μάτς που θα έχει και αρκετή τακτική δηλαδή, γιατί είναι και ένας τακτικιστής προπονητής ο Γκόνιας απέναντι στον Δημήτρη Σπανό. Σας είπα για τα αγωνιστικά και το ποιοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα εν ώψη της κυριακάτικης αναμέτρησης που θα γίνει και με παρουσία αρκετού κόσμου από πλευρά Σάρη. Υπάρχει ούτως ή άλλως και έντονο κίτρινο μαύρο στοιχείο στην Κρήτη. Κυριακή μάλιστα στο Ηράκλειο γίνεται και αυτό το φιλικό παιχνίδι, αυτή η εκδήλωση για τον Γκέραρτ την ίδια μέρα. Κυριακή ή Δευτέρα. Ναι, Κυριακή νομίζω. Δευτέρα νομίζω. Δευτέρα γίνεται, Δευτέρα, ναι. Δευτέρα την επόμενη μέρα. Γίνεται αυτό το event στο οποίο έχουν επενδύσει πολύ εκεί κάτω στον Όφη. Ο οποίος, επαναλαμβάνω, παίζει το Σάββατο και ανοίγει την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής. Ο Ελληνογερμανοί πήραν τον Αιγινιακό. Ορίστε, φίλε. Πήραν. Προσύμφωνο. Σε γερμανικό φαντ. Ελληνογερμανοί επιχειρηματίες. Ο Βασίλης Ζήρνας. Εμπορία αυτοκινήτων. Τυπικά για τη μεταβίβαση. Γερμανοί λοιπόν. Το φαντ, το γερμανικό. Στον Αιγινιακό. Ορίστε. Πολλές ομάδες δηλαδή. Η Γερμανία αυτή, το φαντ, πήγε στο Αιγίνιο. Να πάρει την ομάδα. Μάλιστα. Ωραία. Άρα θα πάμε στο Αιγίνιο. Δεν γλιτώνεις. Κοντά είναι. Ωραία. Πες και το χωρικό μας να πάμε και στο διάλειμμα. Δεν πάει καλά το τέταρτο σετ. 15-18 είχα ενημέρωση από τον Παναξιακό. Που απειλεί να ισοφαρίσει σε 2-2 και να παιχτούν όλα στο tie break. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψει προς το 545-26. Και εγώ λέω έχει ουρακλείς τόσο κόσμο με το μακεδονικό. Ο 779 λέει ανοιχτά θα παίξει ο Εργοτέλης, λόγω Γκόνια. Ελπίζω να μην δούμε ίδιο μάτς με το τελευταίο που παίξαμε εκεί από 2-0, 2-3 και στη λήξη 3-3. Ναι, όντως τι τρελό μάτς ήταν. Με Κούζελα χάσαμε εκεί 1-0. Ρε, πήγες πολύ πίσω τώρα με Κούζελα. Όντως. Πριν να πω. Ο Κούζελα, φίλε, ήρθε και στο γάμο μου, να ξέρεις. Παραπάνω από ήταν προπονητής του Άρη, ρε φίλε. Τότε. Και είχε έρθει με τον Γιάννη τον Μιχαλίτσιο. Μια φορά. Έχω φωτογραφία γι' αυτό, το θυμάμαι. Πάει ο άνθρωπος. Κιμήλιο. Κιμήλιο, πραγματικά. Τι έπαιζε τότε εκείνος. Ευτυχώς ήρθε ο Ελληνατόρε μετά. Μειώνει η Αριανάρα, φίλε, 17-18. Ναι. Σημαντικό είναι γιατί κρίνεται ένας βαθμός τώρα εδώ. Βέβαια. Να πάρουμε. Βέβαια. Εδώ είσαι άνθρωπος, πολύ δυνατή, βλέπω. Μπράβο. Παίζει στο διαδίκτυο μία φωτογραφία του Ηλία Κολοβέτσιου, του ανθρώπου, ναι, του Μεσάζοντα δηλαδή, για την
για το deal, το οποίο δεν έχει γίνει φυσικά ακόμη, στα χαρτιά με τους Τούρκους. Καταρχήν να πούμε ότι είναι μεσάζοντας, παιδιά. Ναι. Δεν είναι αυτός ο οποίος ούτε λεφτά θα βάλει ούτε οτιδήποτε. Είναι ο μεσάζοντας. Έχει τις σχέσεις τις οποίες... γίνει το deal, θα πάρει. Φυσικά, έχει τις σχέσεις τις οποίες έχει με τους Τούρκους. Ακόμα και σε δείπνο με τον Ερντογάν ήταν την άλλη φορά. Την έχει την επαφή με την Τουρκία. Είναι ξεκάθαρο. Και έγινε με τον Γιαννάκη αυτό που λες, η φωτογραφία, η συνάντηση που υπήρξε. Και ανέβασε ο ίδιος, βέβαια. Έτσι. Και μάλιστα παρόν και ο πρώην αντιπρόεδρος, νομίζω, ή ταμεία ήταν ο Τάσο Αναστασιάδης. Και υπεύθυνος του κολυμβητικού τμήματος του Άρη. Ναι. Ήταν και αυτός παρόν. Και του έδειξε ακριβώς την. Πώς να το πω, ότι όντως υπάρχει αυτή η πρόταση από την πλευρά των Τούρκων. Τώρα, βέβαια, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να θέλουμε να είμαστε σωστοί και λίγο σοβαροί, δεν έχει καμία δουλειά ο Παναγιώτης Γιαννάκης να κάνει αυτά τα ραντεβού. Η δουλειά του είναι του προπονητή να προπονεί την ομάδα και όχι να ασχολείται με αν θα γίνει το deal με τους Τούρκους επιχειρηματίες. Διαφωνώ. Γιατί διότι ο Γιαννάκης δεν είναι προπονητής. Τι είναι, τουρίστας? Όχι. Τι είναι. Ο Γιαννάκης είναι αυτή τη στιγμή τα πάντα όλα. Δεν θα έπρεπε να είναι όμως. Άσε τι θα έπρεπε. Αυτό λέω. Πρόσεξε, υπάρχει το τι θα έπρεπε και δεν το τι είναι. Δεν λέω ότι δεν είναι εκτός από προπονητής και άλλα πέντε πράγματα τουλάχιστον στην ομάδα. Ο Γιαννάκης για να μην πω περισσότερα. Από... Δεν θα έπρεπε όμως να είναι. Ναι, αλλά να πάμε λίγο στο και ρεαλισμό. Είναι, γιατί είναι απούσα η διοίκηση παντελώς. Μόλις ξεφώνησε 18-20 έγινε. Διότι δεν υπάρχει κανένα. Εγώ δεν λέω κάτι εξωπραγματικό. Δεν ανακάλυψε την Αμερική. Αναγκάζεται να παίξει και αυτό το ρόλο. Και να κάνει, όπως λες, ένα τρίωρο ραντεβού με τους ανθρώπους αυτούς σήμερα. Το οποίο το πληροφορηθήκαμε γιατί ανέβασε τη φωτογραφία ο Κολοβέτσιος. Αλλιώς δεν το μαθαίναμε. Φαντάζομαι. Γιατί δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Είναι απούσα η διοίκηση. Είναι χαμένος ο κύριος Λάσκαρης. Καλά, δεν μιλάω για τη σύζυγό του, της οποίας τα ίχνη έχουν χαθεί εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Και αναγκάζεται λοιπόν, επειδή τον καίει όλο αυτό, γιατί αυτός την κρατάει την ομάδα, να κάνει τώρα και τον πώς το λένε, τον διαφημιστή, τον general manager, όλα. Τα πάντα όλα κάνει αυτή τη στιγμή ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Καλός ή κακός. Χωρίς Γιαννάκη δεν θα υπήρχε Άρης αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ. Δεν θα έρχονταν κανένας από όλους αυτούς τους παίκτες που έχει έρθει. Και απορώ με κάποιους Αριανούς που γίνουν και λένε και αφήνουν και υπονοούμενα ότι ο Πέτουε είναι από τον ίδιο manager με τον Γιαννάκη κτλ. Ο Γιαννάκης, ο οποίος δεν έχει πάρει μία. Δεν έχει πάρει μία. Και δεν προβλέπεται να πάρει. Και αν δεν ήταν ο Γιαννάκης για να πει το μάνατζερ του να του στείλει κάποιους παίκτες, κανένας μάνατζερ δεν θα έστελνε παίκτες σε μία ομάδα η οποία χρωστάει στους πάντες πέρσι τα συμβόλαιά τους. Το ότι εμπιστεύονται κάποιοι μάνατζερ τον Γιαννάκη γιατί είναι ο Γιαννάκης, δεν θα έπρεπε, επειδή σας βάζουν κάποιες μπρίζες, να μπαίνετε και να ασχολείστε με αυτό αφήνοντας υπονοούμενα. Να κερδίσει τι ο Γιαννάκης? Λεφτά. Να πάρει τι? Να πάρει μίζες από κανένα παίκτη, από κανένα μάτζε και ανάγκη ο Γιαννάκης να πάρει 5 ή 10 χιλιάρικα? Για να φέρει έναν παίκτη των 30 και των 40 και των 50 χιλιάδων συμβόλαια. Είναι ένα οικονομικό ζήτημα να έχει, αυτό δεν τίθεται. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Και για τι ποσά? Δηλαδή είναι ο Γιαννάκης. Και μπαίνουν κάποιοι αφήνουν υπονοούμενα. Ο μάνατζερ είναι ο ίδιος και μπορεί να. Τι, να πάρει από τα 50 χιλιάρικα τα 5? Να μου έλεγες. Θα πάρει 500, να πω. Δεν είναι το θέμα μας αυτό τώρα, νομίζω. Για να καταλαβαίνει κάποιος τις μπρίζες που βάζει τον Αριανό. Άσε τις μπρίζες τώρα. Εντάξει, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Γιαννάκης, όπως καταλαβαίνετε, παίζει και άλλους ρόλους μέσα στην ομάδα. Και το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι χωρίς αυτή τη συμφωνία, αν δεν ευοδοθεί δηλαδή αυτό το deal, αν είναι υπαρκτό και όντως υπάρχουν χαρτιά, είναι πλήρης ο φάκελος, υπάρχουν νούμερα συγκεκριμένα τα οποία θα προκύψουν και θα μπουν στα ταμεία της ΚΑΕ μετά το πέρας αυτής της συμφωνίας, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι μόνο με μια τέτοια συμφωνία θα μπορέσει να προχωρήσει η ομάδα, θα μπορέσει να κάνει και αυτός κάποιες αλλαγές που θέλει στο ρόστερ, θα μπορέσουν να τακτοποιηθούν κάποιες υποχρεώσεις που υπάρχουν ανοιχτές και επίγουσες, γιατί ναι μεν και πολύ καλά και ορθά πράττει η διοίκηση της ΚΑΕ, πληρώνει το δημόσιο, αλλά υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες και νομίζω ότι σκοπίμως επιμελώς τις αφήνει τις εκκρεμότητες με τους καλαθοσφαιριστές τους πρώην ομάδα. Μα δεν έχει το θέμα που έχει το ποδόσφαιρο, αν δεν πληρώσεις κάποιον που έχει κάνει προσφυγή, τρως αφαιρέσεις βαθμό κτλ. Γι' αυτό τις αφήνει. Τρως ένα μπαν, ας σου λέω. Αφάω το μπαν και τι έγινε, δεν μπορώ του χρόνου να πάρω παίκτες. Πολύ, πολύ μέχρι το μπαν να προσπαθήσει να πάρει κανένα δύο παίκτες τώρα να αλλάξει και έτσι. Μετά
Ας έρθει τον πάνω, σου λέει, τι έγινε. 22-22, από 19-22. Μπράβο το κορίτσια. Άντε, πάρτε το και το σετ, να πάρετε και το μάτς. Ο Γιαννάκης λοιπόν έχει πολλαπλούς ρόλους σε μια ομάδα. Μη στέκεστε μόνο στο αν έχει επίδεση, άμυνα ή οτιδήποτε άλλο. Απλά θέλεις να σου πω κάτι, γιατί το έλεγα και με τον... Συγγνώμη, θα το πεις. Απλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον κρίνουμε για το αγωνιστικό. Απλά ξέρεις, όταν κάνεις πολλά πράγματα μαζί, κάποιο δεν θα κάνεις καλά. Είναι, αυτό λέω. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό για το οποίο ήρθε, το προπονητής δηλαδή, δεν πρέπει να εκεί κρίνεται. Πήγαινε και το δικό φυσικά μου, και ότι δεν υπάρχει. Δεν έχει καμία δουλειά να κάνει αυτό. Να. Αναγκάζεται να την κάνει, γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος να την κάνει. Εγώ θεωρώ κάνει κάτι άλλο. Όταν ο Γιαννάκης έχει γνώση του θέματος και αν υπάρχει ό,τι. Γιατί οι μισοί λέμε ότι είναι παπάς, οι άλλοι μισοί λέμε ότι υπάρχει. Αυτό έτσι. Όταν λοιπόν ενημερώνεται ο Γιαννάκης, πλέον θα αναγκαστεί και ο Νίκος ο Λάσκαρης να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί και υπάρχει γιατί, μια κόλληση και γιατί αργία. Δεν είχε γίνει το ταξίδι στην Τουρκία ακόμη. Είχαν πει θα πάνε στην Τουρκία. Οι υπογραφές. Δεν πήγαν στην Τουρκία. Γιατί δεν πήγαν στην Τουρκία, δεν λέει κανένας τίποτα. Άρα. Εγώ εικάζω τώρα, δεν το ξέρω, ότι θα γίνει και ένα ραντεβού για Γιαννάκη Λάσκαρη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Για να του πει τι γίνεται. Υπάρχει. Από να του πει ο Λάσκαρης, όχι, ρε φίλε, αυτοί είναι απατεώνες. Γιατί άμα δεν υπάρχει, μετά πώς θα προχωρήσει καμία τις αλλαγές σου για να έχεις. Μα όλα αυτά. Μα όλα αυτά. Και αν ο Γιαννάκης βγει και πει δεν γίνεται και δεν θέλει ο ιδιοκτήτης, καταλαβαίνετε τα σημεία μετά. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Βοηθάει το γεγονός ότι μετά το μάτς με τον γυμναστικό Λάρισας Φάρο υπάρχει διακοπή στο πρωτάθλημα, θα είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα και θα μπορέσουν να δρομολογηθούν αυτές οι εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα. Να μην περιμένετε κάποια εξέλιξη στο κομμάτι αυτό πριν από, από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας που θα γίνει μια από ό,τι φαίνεται συνάντηση, γιατί πρέπει να πούνε κάποια πράγματα, πολλά πράγματα για την ομάδα, με ευκαιρία τη διακοπή ο Γιαννάκης με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον Νίκο Τολάσκαρη. Κέρδισε ο Άρης. Κέρδισε ο Άρης 3-1. Το γύρισε. Μπράβο το τελευταίο σετ. Μπράβο τα κορίτσια. Από 19-22 πήρε το σετ με 25-23. Άρα 25-19, 21-25, 25-10 και 25-23. 3-1 ο Άρης στον Παναξιακό. Αυτό το τρίτο σετ, δηλαδή 25-10, δεν κατέβηκαν οι άλλοι. Το παρατάς, ρε φίλε. Μετά από ένα σημείο, τώρα αν ξεφύγει λίγο. Το παρατάς. Σου λέει πάω. Ναι, πάω να πάρω το τελευταίο μετά. Αλλά το πήρε ο Άρης. Και σε λίγο θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες στο Λαμπαουτάρης, αν με ακούει η Βάρδια. Πάντως, να ανεβάσουμε το παιχνίδι. 3-1 τελικό αποτέλεσμα για το γυναικείο βόλεϊ του Άρη, που πάει πάρα πολύ καλά και φέτος, με εξαίρεση το μάτς με τον... Βαθμολογία δεν έχει εδώ. Ε? Βαθμολογίες δεν έχει. Πού να ξέρω, ρε φίλε, ο τρόγο. Με εξαίρεση το volley, την εύκολη GR, δεν έχει ήττα από τον Ολυμπιακό που είναι πανίσχυρος και φέτος στο γυναικείο βόλεϊ εκτός εσύ έδρας. Φίλε που μας ακούς τώρα και ξέρεις από γυναικείο βόλεϊ, πες μας παρακαλώ και ποια θες κατέχει η ομάδα για να ενημερώσουμε τον είμαστε. Κόσμο. Ψηλά είμαστε, που ακριβώς είμαστε. Ο 779 λέει ανοιχτά θα παίξει ο Τέλης λόγω γκόνια. Ελπίζω να μην δούμε ίδιο μάτς με το τελευταίο που παίξαμε εκεί. Α, το διάβασες. Τι έβλεπες, το My Style Rocks. Ναι. Έβλεπα τη φίλη μου την Ιωάννα. Αποκαλύπτω λοιπόν πολύ... ότι την ώρα που κάνουμε εκπομπή. Το βλέπω, ναι. Γιατί εσύ δεν το βλέπεις. Όχι. Γιατί θα έπρεπε να το βλέπω. Γιατί στην ένα λόγο. Θα σου πω. Γιατί στην τηλεόραση τώρα είναι μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Ποια? Και η Αραβάνη, πώς την έλεγα. Ωραία, και η μόνη είναι. Και το κοριτσάκι αυτό. Τι θες να βλέπω, τον Αρναούτοκλου που λέει τον καιρό από πάνω. Ναι, κοίτα τι λέει. Δεν όμως... έχει κανένα μάτς, ρε φίλε, να δούμε κοίτα και τα λοιπά. Και τι βγάζει όμως τα τριγωνάκια. Τι βγάζει. Βλέπεις και τι γίνεται. Τι θα γίνει. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, ακραία βγάζει. Τα κάτω καιρικά φαινόμενα που βλέπω εγώ με τη μίνι φούστα και τα λοιπά είναι πιο επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Μην γίνει η βροχή, δεν θα το δω. Μπουμπούκι. Τα βλέπουμε, παρακολουθούμε. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Με παρακολουθούμε απλά. Τι αποκάλυψεις κάτι κι εσύ. Τέλος πάντων. Ήμουνα συνέπειστε στην εκπομπή πάλι. Ήμουνα. Άρα μπορώ να βλέπω την ώρα της εκπομπής. Άλλωστε εγώ το έχω προγραμματίσει. Άλλαξε ώρα και το έβαλε την ώρα της εκπομπής για να το βλέπουμε, να μην το χάνουμε. Πάρα πολύ ωραία. Αγωνιστικά δεν είπες για τον μπάσκετ. Πω εγώ. Για πες. Το είδα το παιχνίδι. Ναι, εγώ δεν το είδα όλο, σου πω την αλήθεια, γιατί μέχρι να φτάσω στο σπίτι. Είδα στο τέλος όμως. Λοιπόν, εγώ κάτσα εδώ και το είδα, γιατί αλλιώς το έχανα κι εγώ. Ο Άρης είχε τις γνωστές του επιθετικές παθογένειες, αλλά στο τέταρτο δεκάλεπτο πήρε πολύ μεγάλα σουτ, κυρίως από τον Μπελ και από τον Βασιλόπουλο, και βέβαια στο τέλος ο Αθηναίου πετυχαίνει ένα εκπληκτικό σουτ εκτός ισορροπίας. Εκτός ισορροπίας απέναντι σε αυτόν τον NDIA, ο οποίος κάρφωνε και έκοβε τα πάντα.
Αλλά όπως είπε και ο Γιαννάκης, πάντα υπάρχει και ένα πλάνο. Μπορεί να φαίνεσαι ότι είσαι εκτεθειμένος σε 3-4 φάσεις, αλλά είσαι εκτεθειμένος μόνο σε αυτές τις 3-4 φάσεις. Εγώ θα πω το εξής. Μπορώ εύκολα να αντιληφθώ ότι ο απλός φίλαθλος βλέπει τον αντίπαλο σέντερ να καρφώνει με τέτοια ευκολία σε 3-4 συνεχόμενες φάσεις και να δυσφορεί. Όταν όμως η διαφορά από τους 9 μηδενίζεται και φτάνεις στην ισοπαλία, πάει να πει ότι κάτι κάνεις καλά, τόσο καλά ώστε στις υπόλοιπες 10 φάσεις που απέτρεψες το καλάθι να έχεις εφαρμόσει αυτό που ζήτησε ο προπονητής. Ο Άρης, καλός ή κακός, θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι παίζει πάρα πολύ πιεστική και πάρα πολύ καλή άμυνα ψηλά, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις, αν η αντίδραση του παίκτη κορυφής δεν είναι γρήγορη, να μοιάζει ότι δεν παίζει καθόλου άμυνα. Αυτό συνέβη στις περιπτώσεις που η οξυδέρκεια καλών παικτών, όπως ήταν αυτός ο Ρίτς ή ο άλλος που ήταν και στη Λευκάδα πέρσι, και φυσικά ένα θηρίο όπως ο Ενδιαγέ, συνδυάζονταν σωστά και είχαμε αυτά τα εντυπωσιακά καρφώματα. Σε όλες όμως τις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν κατάφεραν να βγάλουν φάσεις, γιατί ακριβώς η αμυντική πίεση ήταν ψηλά. Ο Άρης δέχτηκε αυτά τα 4-5 καλάθια, αλλά δέχτηκε 56 πόντους από μια ομάδα που ήρθε στο Παλέ με 78 πόντους μέσο όρο. Ήταν η καλύτερη επίθεση του ομίλου. Έχουμε πει ότι το δυνατό σημείο του Άρη είναι η αμυντική του λειτουργία. Έχει πρόβλημα όμως ξεκάθαρα στο επιθετικό κομμάτι. Έχει πρόβλημα, αλλά το ένα πάει μαζί με το άλλο. Και ένα άλλο γεγονός χθες που σχολιάστηκε και έγινε αντιληπτό σε όσους βρέθηκαν στο Αλεξάνδριο, στον Ιγκάλη Σχόλ, είναι το ότι υπήρχε πολύ μουρμούρα. Πολύ δυσαρέσκεια αυτό... και γι' αυτό ο Γιαννάκης για πρώτη φορά στις δηλώσεις. Είπε, ρε παιδί μου, στηρίξτε αυτούς που φορούν τη φανέλα του Άρη. Εντάξει, μπορεί να μην είναι οι καλύτεροι, αλλά είναι αυτοί οι παίκτες του Άρη. Δεν έχουμε άλλους. Αυτούς έχουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και το όταν χάνετε μια βολή, όταν χάνετε ένα lay-up ή ένα shoot κτλ. Υπήρχε πολύ γκρινιά χθες, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι έχει επειδή το μπάσκετ φέτος. Ο μπασκετικός Άρης έχει, ξέρεις, και αλάνθαστο κριτήριο. Είναι πολύ μπασκετικός. Δεν μπορεί τώρα να βλέπει την ομάδα με το ΣΟΔΑ περνάει τους 60 πόντους και να βλέπει τώρα να δυσκολεύεται η ομάδα πολύ στην επίθεση. Τρελαίνεται. Ο μπασκετικός Άρης, φίλε, φέτος έχει αυτό που είχε ο ποδοσφαιρικός πέρσι. Έχουν πάρει μεταγραφή εκεί τώρα. Έχουν αλλάξει. Και στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει βέβαια αυτό που υπήρχε στο μπάσκετ πρόπερσι. Δηλαδή, είναι λευκό στο Λάσκαρη και μην μιλάει κανένας και ό,τι και να πει ο Λάσκαρης, καθίστε προσοχή γιατί πληρώνει κτλ. Δεν υπάρχει ακριβώς αυτό, αλλά υπάρχει μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη φέτος. Στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, που και εκεί υπάρχουν ζητήματα και προβλήματα. Αλλά εκεί φαίνεται ότι διοικητικά γίνεται και μια προσπάθεια, ρε παιδί μου. Καλύπτει τρία αυτά που έλεγες και προχθές. Πλήρωσε τον Ταυλαρίδη, πλήρωσε τον Καράμπελα. Το παλεύει χωρίς έσοδα κτλ. Στο μπάσκετ βλέπουμε μια. Δεν θέλω να το πω κιόλας. Σε σημείο αδιαφορίας, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν θέλω να το πιστέψω για να το πω. Το βλέπω. Δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Φτάσαμε. Μέσα Νοεμβρίου. Μέσα Μαΐου ξεκίνησαν οι υποσχέσεις, παιδιά, για τις πληρωμές που έχουν σταματήσει πέρσι το Γενάρη. Αντιλαμβάνεστε το χρονικό διάστημα. Και αν δεν υπήρχε ο Γιαννάκης αυτή τη στιγμή, εγώ θεωρώ ότι δεν θα υπήρχε καθόλου ομάδα. Καταρχήν δεν έρχονταν παίκτες όπως ο Αθηναίου, ο Μπένσο και τα λοιπά. Δεν θα έρχονταν με τίποτα. Πώς να έρθουν. Τελειώνει ο χρόνος. Δεν ξέρω τι ακριβώς επιδιώκει ο Νίκος Λάσκαρης. Πλέον το θέμα αυτό με τους Τούρκους μου προξενεί διπλή εντύπωση, γιατί είναι αυτός ο οποίος τους έφερε. Δεν είναι η χορηγία του ΟΠΑ που του πήγε ο Αρβανίτης. Και παρόλα αυτά, κολυσιεργία στην κολυσιεργία. Εντάξει. Θα δούμε. Τι θα γίνει, υπάρχει έτσι ένα θολό τοπίο για το πότε ακριβώς θα ο ανακριτής και τα λοιπά θα τον καλέσει και για την υπόθεση και αν θα εκδικαστεί και τι θα γίνει και τα λοιπά. Αλλά αυτό το διάστημα, αν προσέχεις, εδώ και περίπου 20-25 μέρες είναι και άφαντος. Πάει πουθενά. Μου ο αδερφός είναι εδώ. Μόνο ο Μάνος είναι εδώ. Και επειδή τον ξεφωνίζουν και πολύ και δεξιά και αριστερά, δεν ξέρω. Και εμείς έχουμε ασκήσει κριτική σε διάφορα θέματα, αλλά είναι και ο μόνος που ασχολείται. Το παιδί είναι ο μόνος που είναι στην ΚΑΕ. Δεν πάει κανένας άλλος. Έχουν παραιτηθεί αυτοί που έχουν παραιτηθεί. Ο Θωμάς ο Νικολός ασχολείται λίγο με τα νομικά. Και ο Μάνος ο Λάσκας, αυτός.
Εκεί τελειώνει και αρχίζει. Δεν υπάρχει κανένα άλλο. Άμα δει την εικόνα, άμα έβλεπε την εικόνα χθε τα καθίσματα εκεί των διοικούντων, ήταν μόνο του ο Μάνο και μοναξιά. Ναι, σου λέω είναι μόνο αυτό. Δεν υπάρχει κανένα άλλο. Τίποτα. Δεν γίνεται όμω έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Δεν πάμε πουθενά έτσι. Γι' αυτό και ο Γιαννάκης έχει όλους αυτούς τους ρόλους που λέμε πριν. Φυσικά και δεν θα έπρεπε ο προπονητής να ασχολείται με αυτά. Και κακώς κάποιοι μπαίνετε σε συγκρίσεις με τον Πρίφτη. Κακώς. Επειδή νιώσατε μειονεκτικά ενδεχομένως κάποιοι υποστηρικτές του Πρίφτη, επειδή όλοι ξεφωνίζετε τον Πρίφτη. Υπάρχει μια ανάρτηση του Δημήτρη Παπακυριάκη πριν από λίγο, την οποία μας τη στέλνουν τώρα τα παιδιά που είναι εδώ στην παραγωγή του Γαλαπαοτάρης, γιατί όταν έχουμε εκπομπή, επειδή δεν μπορούμε να τα ελέγχουμε όλα, επειδή είμαστε μέσα στο στούντιο, έχουμε τα παιδιά που είναι σε ετοιμότητα. Έτσι. Νομίζω ο Γιώργος Ογκάτρος μου την έστειλε τώρα. Κύριοι, ναι, εσείς που αναρτάτε φωτογραφίες και ωραία λόγια κάθε λίγο και λιγάκι, φωτογραφίες και λεζάντα με θρύλους βγάζουμε μετά τη δουλειά και τα φράγκα στο τραπέζι. Υπάρχει και όριο, το ξεπεράσατε. Να το. Είδες. Ποιο. Ο Παπακυριάκης. Ναι. Ο Λάσκαρης. Δεν απήχε το Λάσκαρη αυτή στο... Ξέρω εγώ. Γιατί στην ουσία κράζει το Νικολοβέτσιο τώρα, όπως καταλαβαίνεις. Πώς θα γίνει η δουλειά. Βλέπεις εσύ να γίνεται με αυτό το σχολείο. Όχι, το αντίθετο βλέπω. Ακριβώς. Άρα κάποιο λάκκο έχει φάβα. Ποιος την έχει όμως το λάκκο. Κάτι παίζει παιδιά. Δεν ξέρω τι παίζει ακριβώς. Να σας πω την αλήθεια. Αλλά εδώ παίζεται ένα παιχνιδάκι στις πλάτες του Άρη. Και δεν ξέρω πραγματικά και ο Παναγιώτης Γιαννάκης το ποια είναι η θέση του και ο ρόλος του και τι ακριβώς έχει καταλάβει και ο ίδιος. Αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τώρα υπήρχε μια συνάντηση. Έγινε, τη δημοσιοποίησε βέβαια με φωτογραφία που ανήρθησε ο Ηλίας ο Κολοβέτσιος, ο μεσάζοντας, και υπάρχει τώρα απάντηση του Παπακυριάκη που ουσιαστικά αδειάζει τον Κολοβέτσιο. Αυτό ακριβώς είναι ο τίτλος. Εμείς θα αδειάσουμε τη γωνιά εδώ του λιπερών του στούντιο καθώς ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε και θα τα πούμε αύριο φυσικά εννοείται λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κιώση που ήταν μαζί μας πίσω από την κονσόλα του και όλους εσάς που μείνατε εδώ συντονισμένοι. Η εκπομπή Ώρα για Μπλε ακολουθεί αμέσως μετά. Υπάρχει και παιχνίδι μπάσκετ του ΠΑΟΚ, θα σε ενημερώνει ο Νίκος Μοσχοβίτης, οπότε μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Λίμπερο. Καλή συνέχεια σε όλους.